πάμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους, οι σχέσεις. Για μένα το μαλλί εδώ πετάει, είχα πάει για τρέξιμο, βουτιά δεν έχω κάνει ακόμα, θα κάνω σε λίγο βουτιά. Για μένα το πιο σημαντικό θέμα, για μένα, είναι η σχέση μου με τον ίδιο μου τον εαυτό. Πώς εγώ διαμορφώνω τη σχέση μου με τον εαυτό μου καθημερινά. Βλέπεις ότι συνεχώς δημιουργείς σχέσεις οι οποίες είναι σε ένα χαμηλό επίπεδο, δεν είναι καλές, δεν περνάς καλά. Είναι γιατί αυτή η σχέση που έχεις με τον εαυτό σου δεν είναι καλή. Εκεί είναι το θέμα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό οπότε θέμα που χρειάζεται να εργαστείς, είναι εσύ, πάνω σε σένα. Εσύ είσαι. Όταν αρχίζεις και το αντιλαμβάνεσαι αυτό, θα δεις πως ουσιαστικά θα αλλάξεις τη ζωή σου. Μα πώς να δουλέψω με εμένα, δεν έχω χρήματα. Υπάρχουν άπειρα σεμινάρια, υπάρχουν μέσα στο YouTube άπειρα βίντεο, τα οποία μπορούν να σε καθοδηγήσουν. Στο ίντερνετ μπορεί να βρεις άπειρα πράγματα να διαβάσεις και να τα βάλεις αυτά στην καθημερινότητά σου. Πώς θα φτιάξω τη σχέση σου με τον εαυτό μου? Άρχισε να φεύγεις από αυτό το θυμό που έχεις με τον ίδιο στον εαυτό, που προέρχεται πιθανόν από την παιδική σου ηλικία ή και να διαμορφώθηκε, πιθανόν, και να διαμορφώθηκε και μετά και στην εφηβική, από τον μπαμπά, από τη μαμά, από το περιβάλλον, από το σχολείο. Τη μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια την έχει η οικογένεια. Και μετά θα αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί μου συμβαίνει εκείνο, γιατί προσελκύω συνεχώς τους ίδιους συντρόφους. Για μένα σημαντικό βέβαια είναι να γνωρίσεις γιατί σου συμβαίνουν όλα αυτά στη ζωή σου, αλλά να βγεις από αυτό το πεδίο της υπερανάλυσης. Ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε ότι τα πράγματα στη ζωή τα υπεραναλύω και πολλές φορές δεν καταλήγω πουθενά, και κάποιες φορές μου κάνουν κακό. Όταν συνεχώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο της υπερανάλυσης, ξέρεις τι, ό,τι έγινε έγινε, δεν μπορείς πλέον να τα αλλάξεις, συνέβη. Κατάλαβε γιατί έχει συμβεί αυτό, να καταλάβεις, να το αντιληφθείς, να το προσέξεις, αλλά άστο να πλέον να φύγει, άφησε το στην άκρη, μην το αναλύεις και το πολεμάς συνεχώς και δημιουργείς και πολλές φορές ακόμα περισσότερο θυμό. Το κάνουμε αυτό οι άνθρωποι πάρα πολύ σε πράγματα τα οποία έχουμε περάσει στη ζωή μας. Οπότε, ο καλύτερος σύντροφος για να έρθει χρειάζεται εσύ να είσαι ο καλύτερος σύντροφος με τον ίδιο στον εαυτό. Χρειάζεται μεθοδικότητα στις καθημερινές σου συνήθειες για να έχεις καλή σχέση με τον ίδιο στον εαυτό. Πολλά παιδιά μου λένε ότι ξέρεις τι Γιώργο, δεν έχω αυτές τις ποιότητες τις οποίες θέλω. Θα πω μερικές: καλοσύνη, ομορφιά, ευγένεια, συνέστηση, ενθάρρυνση, σεβασμό, αλληλεγγύη. Τις έχω, μου λένε αυτές τις ποιότητες. Και δεν έρχεται κάτι, μου λένε. Δεν έρχεται. Γιατί δεν έρχεται? Να πούμε ότι στην Ελλάδα, από την παρατήρηση που έχω κάνει, είναι όντως δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο που να έχει αυτές τις ποιότητες. Και αυτό περισσότερο στο αντρικό κομμάτι. Είναι όντως δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτές τις ποιότητες. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί είμαστε πίσω συνειδησιακά. Ασχολούμαστε πολύ με την επιφάνεια. Με τον μπάσκετ, με τον ποδόσφαιρο. Καλά είναι να ασχολείσαι και με αυτά. Με τα αυτοκίνητα, με τα ρούχα. Καλό είναι να ασχολείσαι και με αυτά, αλλά χρειάζεται συνδυασμός. Χρειάζεται περισσότερο να πας και να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Βλέπεις ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι αυτές που ασχολούνται με τον εαυτό τους. Είναι γεγονός αυτό, παιδιά. Και αν είναι κάποιος άντρας και τα ακούει αυτό, είναι έτσι. Περισσότερες γυναίκες είναι στους ψυχολόγους, σε ψυχανάλυση, σε ομάδες αυτογνωσίας, σε διαλογισμούς, ασχολούνται με τη γιόγκα, ασχολούνται με την προσωπική εξέλιξη. Αυτό είναι γεγονός. Πήγαινε σε ένα σεμινάριο να δεις τι γίνεται. Εγώ στα σεμινάρια που κάνω, το 80% είναι γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο και για τις κοπέλες, για τις γυναίκες να βρουν έναν άντρα, γιατί έχει ακόμα δρόμο ο άντρας εδώ στην Ελλάδα.
έχει ακόμα να κινηθεί, να αντιληφθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι ακόμα δεν ασχολείται. Οπότε, βέβαια, όχι ότι εμείς που έχουμε εργαστεί με τον εαυτό μας, έχει τελειώσει η εργασία με εμάς, και εμείς χρειάζεται να κάνουμε εργασία, να συνεχίσουμε την δουλειά με τον εαυτό μας. Είναι καθημερινή. Δεν είναι ότι μία φορά πήγα σε ένα σεμινάριο και τελείωσε. Όχι, είναι κάθε μέρα αυτό. Είναι κάθε μέρα αυτό το μονοπάτι της αυτογνωσίας, του εσωτερισμού. Και για να το καταλάβεις πάρα πολύ καλά, θα δεις τις καθημερινές σου δράσεις. Πώς μιλάς στον εαυτό σου. Ποιες είναι οι συζητήσεις με τον ίδιο στον εαυτό. Ποια είναι η υπερανάλυση που κάνεις. Πόσο προσωπικά παίρνεις τα θέματα των άλλων ανθρώπων. Πόσο προσωπικά παίρνεις αυτά που σου λένε οι άλλοι άνθρωποι. Πόσο θυμώνεις με τους άλλους ανθρώπους. Πόσο κατανοείς τους άλλους ανθρώπους. Πόσο τους αγκαλιάζεις. Πόσο καταλαβαίνεις ότι ο καθένας είναι στο δικό του πρόγραμμα. Πόσο αντιλαμβάνεσαι ότι ό,τι και να γίνει εκεί έξω, εσύ πρέπει ουσιαστικά να ασχολείσαι με τον εαυτό σου και να καταλαβαίνεις τι χρειάζεται να φτιάξεις, να διορθώσεις, να διαμορφώσεις, να παρατηρήσεις. Και ότι αυτά εκεί έξω συμβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι πώς τα έχεις εσύ μέσα σου. Πώς τα έχεις αποθηκευμένα, τοποθετημένα. Πώς τα αναλύσεις και πώς μπορείς να αλλάξεις όλη αυτή την κατάσταση. Αυτό, παιδιά, είναι αυτογνωσία. Πώς μπορώ να αλλάξω τα συναισθήματά μου και πώς μπορώ ουσιαστικά να πάρω τη ζωή στα χέρια μου μέσα από τη δική μου συναισθηματική κατάσταση, την οποία εγώ ο ίδιος δημιουργώ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να σου δημιουργεί συναισθηματική κατάσταση. Εσύ δημιουργείς συναισθηματική κατάσταση με κάποιες εξωτερικές καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν. Γι' αυτό το πιο σημαντικό ερώτημα που χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος είναι τι θέλω να είμαι, πώς θέλω να είμαι, ποια θέλω να είναι η συναισθηματική μου κατάσταση. Και τώρα στο κομμάτι των σχέσεων, οι περισσότερες σχέσεις δεν πετυχαίνουν γιατί απλά θέλεις να κάνεις μία σχέση για να κάνεις. Και να ξέρεις ότι όταν μία σχέση δεν πετυχαίνει, γιατί είναι γιατί και εσύ είσαι σε άσχημη κατάσταση με τον ίδιο στον εαυτό. Μπορεί στην αρχή να πηγαίνει καλά. Μπορεί να είσαι σε καλή κατάσταση όταν θα πηγαίνει καλά. Αλλά μετά χάνεσαι μέσα στη σχέση και εκεί που χάνεσαι μέσα στη σχέση, χάνεται και η σχέση. Κάνε λοιπόν αυτή την ερώτηση σε σένα. Ποια θέλω να είναι η επόμενη σχέση που θα φτιάξω. Η επόμενη σχέση λοιπόν που θα φτιάξεις, να απαντήσω εγώ για μένα, αν θέλετε το παίρνετε αυτό και το τοποθετείτε και εσείς στη ζωή σας. Η επόμενη σχέση που θέλω εγώ να κάνω είναι η σχέση που έχω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Αντιλαμβανόμαστε πώς δουλεύει. Πώς μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά όλη η θεωρία μέσα και να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός για να δημιουργήσω μια όμορφη σχέση με τον εαυτό μου και να έρθει μετά και μια όμορφη σχέση από εκεί έξω. Μα συνεχώς έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι ακατάλληλοι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Μαγνητίζω άνθρωπους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι. Έχω το μαλακομαγνήτη, λέει. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Χρειάζεται να καταλάβεις ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει εκατομμύρια ανθρώπους και προφανώς θα έρθουν και άνθρωποι είτε φιλικά, είτε ερωτικά, είτε επαγγελματικά, είτε για καριέρα, είτε από την οικογένεια, οι οποίοι δεν σου ταιριάζουν δονητικά, δεν σου ταιριάζουν συνδυσιακά, προφανώς και θα έρθουν. Λέει, είμαι μαλακομαγνήτης. Ανοίξτε λίγο το κεφάλι σας και τη σκέψη σας. Και προφανώς θα έρθουν τέτοιοι άνθρωποι. Το θέμα είναι εσύ τι κάνεις. Όχι αυτοί που έρχονται. Εσύ σε τι συνειδησιακό επίπεδο βρίσκεσαι για να μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στη ζωή σου. Για πες μου, πού είναι το επίπεδό σου. Τον άφησα, λέει, να μπει. Ποιος είναι υπεύθυνος. Είσαι υπεύθυνος για τα πάντα στη ζωή σου. Πάρε την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου σε όλα τα πράγματα και συγκεκριμένα τώρα που μιλάω για τις σχέσεις και θα καταλάβεις πάρα πολλά. Εσύ είσαι υπεύθυνος που άφησες να μπει αυτός ξανά στη ζωή σου, φίλε μου, φίλη μου, αγαπημένη μου. Καταπληκτική μου. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι κανένας υπεύθυνος. Δεν είναι η μαμά σου, δεν είναι ο μπαμπάς σου. Τελείωσε. Τελειώσαν αυτά. Είναι υπεύθυνος αυτός που μου κάνει κακό. Είσαι υπεύθυνος εσύ που τον άφησες να μπει. Μα ξέρεις τι, είχα έλλειψη συναισθηματική. Ήθελα μια συντροφιά, μια παρέα. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Ωραία. Τότε γι' αυτό η σχέση που φτιάχνεις δεν είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό η σχέση που φτιάχνεις είναι άσχημη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Εμένα δεν με πειράζει που είναι άσχημη. Καθόλου. Εμένα δεν με πειράζει που είναι καλή.
Καθόλου. Εμένα δεν με πειράζει που είναι μέτρια. Καθόλου. Συνειδητοποίηση να υπάρχει για να καταλάβουμε πώς δουλεύει και γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Γιατί η συναισθηματική μας κατάσταση είναι αυτή που προσδιορίζει τα πάντα στη ζωή μας. Δεν αφήνω οποιονδήποτε να μπει στη ζωή μου επειδή έτσι ήρθε. Επειδή θέλω να κάνω ένα έχω παρέα το βράδυ για να βλέπω Netflix. Δεν αφήνω τον καθένα να μπει στη ζωή μου για να βγω ένα Σάββατο να πάω να φάμε ένα φαγητό. Πάω και μόνος μου, παίρνω και τους φίλους μου. Και θα περάσω και καλύτερα. Δεν αφήνω κάποιον να μπει στη ζωή μου για να γεμίσει το χώρο στο κρεβάτι μου. Έτσι δεν είναι. Δεν αφήνω να μπει κάποιος στη ζωή μου για να με κάνει ο άλλος να νιώσω καλά. Ο άλλος να μπει αυτό στη ζωή μου, να με κάνει αυτός που θα μπει να κάνει εμένα να νιώσω καλά. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κάνω τον εαυτό μου να νιώθει όμορφα, να τον κάνω καθημερινά, να του δημιουργώ καθημερινά όμορφα συναισθήματα, να δημιουργώ καθημερινά όμορφες καταστάσεις, να παίρνω όμορφα συναισθήματα από εκεί έξω και χρειάζομαι κάποιον άλλον ουσιαστικά για να φτιάξω τη συναισθηματική μου κατάσταση. Ρε φίλε, γι' αυτό υπάρχει αποτυχία, γι' αυτό δεν δουλεύει το σύστημα, γι' αυτό είναι μπερδεμένος ο περισσότερος κόσμος, γιατί κάνει απλά σχέσεις χωρίς ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ομορφιά, η καλοσύνη, η ενσυναίσθηση, η αγάπη, ο σεβασμός, το καθημερινό γιάξιμο, το ενδιαφέρον, η εξέλιξη, η εσωτερική, η εξέλιξη η ατομική και μετά και η συλλογική εξέλιξη, δηλαδή και οι δύο άνθρωποι να θέλουν να εξελιχθούν, να θέλουν να πάνε ακόμα πιο μπροστά, να αλλάξουν τη ζωή τους, τα ενδιαφέροντα τα οποία έχει για τη συνδυσιακή εξέλιξη ο καθένας. Έτσι προχωράει μια σχέση και πάει μπροστά. Βλέπεις γιατί πάρα πολλές σχέσεις λοιπόν αποτυχάνουν. Γιατί έχουν άλλες ποιότητες ενδιαφέροντος. Τους ενδιαφέρουν άλλες ποιότητες ουσιαστικά. Τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, το φαγητό, το πολύ φαγητό, τα ρούχα, η διασκέδαση. Σε μέγιστο βαθμό, και αυτά είναι ωραία. Σε μέγιστο βαθμό. Δηλαδή τους ενδιαφέρουν περισσότερο οι εξωτερικές ποιότητες. Οι εξωτερικές, μάλλον. Τα πράγματα που βρίσκονται εκεί έξω και όχι τα πράγματα που βρίσκονται εκεί μέσα. Να αρχίσουν να τα εκπαιδεύουν, να τα φτιάχνουν. Και μια σημαντική ποιότητα που θα την πω τώρα είναι η ηρεμία. Πώς μπορείς να έχεις ηρεμία στην καθημερινότητά σου, πώς μπορείς να φέρνεις τον εαυτό σου σε μια ήρεμη συναισθηματική κατάσταση, πώς μπορείς, με ένα περίπατο, ξέρω εγώ, με τον σύντροφό σου στο φεγγάρι, με ένα περίπατο εδώ, στην Αμμουδιά. Να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο, να δείτε μια όμορφη ταινία που υπάρχει, που είναι για εξέλιξη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις για να φτιάξεις τη σχέση σου. Το θέμα είναι αν εσύ θα αποφασίσεις να το κάνεις αυτό ή αν θα μείνεις εκεί που είσαι. Είναι, λέει, 30 χρόνια μαζί, τους βλέπεις, μπράβο, είναι 30 χρόνια μαζί. Εγώ σου λέω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ζευγαριών που είναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν λέω, δεν είμαι απόλυτος, το μεγαλύτερο ποσοστό των ζευγαριών που είναι 30 και 40 χρόνια μαζί δεν περνάνε καλά. Και δεν πέρασαν και καλά στη ζωή τους. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Και αυτό που λένε οι παλιοί, παλιά τα φτιάχναμε, λέει, τα πράγματα. Δεν τα αφήναμε να ραγίσουν. Παλιά τα φτιάχναμε τα πράγματα γιατί ήταν υποχείριο ο άνθρωπος. Και ξέρεις ποιος ήταν ειδικά πολύ πολύ υποχείριο. Έντονο η κατάσταση, η γυναίκα. Παλιά τα φτιάχναμε τα πράγματα. Εσείς, λέει, φταίτε για τα περισσότερα διαζύγια. Μου στείλει ένας ένα μήνυμα. Εσύ φταίς, λέει. Εσείς, κάτι τέτοιες σαν και εσένα, λέει, φταίνε για τα περισσότερα διαζύγια. Όπως το βλέπει ο καθένας. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να ενεργοποιήσω τις συνειδήσεις των ανθρώπων για να εξελιχθούν. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Αυτό πρεσβεύω καθημερινά και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Και νομίζω ότι το. Όχι, νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι το κάνω πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί είμαι γεμάτος αγάπη, ομορφιά, αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση. Και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο χρειάζεται εξέλιξη είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου και μετά οι σχέσεις. Ελάτε να εργαστούμε μαζί στην επανασύνδεση. Επανασύνδεση μεγάλη επιτυχία. Πάμε να δουλέψουμε στην επανασύνδεση. Έχω προγραμματισμούς επανασύνδεσης. Προγραμματισμούς, τεχνικές και προγραμματισμούς. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου. Αν θέλετε δηλαδή να προσελκύσετε ένα νέο σύντροφο. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας.
Τι άλλο έχουμε? Απώλεια βάρους. Αν θέλετε να χάσετε κιλά, αν θέλετε να κόψετε το τσιγάρο, αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη αθλητική επίδοση, αυθονία, ευημερία για τις κρίσεις, για το άγχος. Μπορούμε να δουλέψουμε μαζί, παιδιά. Όποιος έχει άγχος, όποιος έχει κρίσεις, μπορούμε να εργαστούμε πάνω στο κομμάτι. Facebook George Condis, και στο επαγγελματικό και στο προσωπικό. George Condis Coach στο Instagram, στο TikTok και στο Threads. Το email μου και το κινητό μου είναι στην περιγραφή, θα το βρείτε για να εργαστούμε, για να ξεκινήσουμε από σήμερα μαζί να δουλεύουμε. Like και subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, στα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά, για να μην τα χάνεις. Σας αγαπάω και μέσα από την καρδιά μου σας έδωσα την αγάπη μου, παιδιά. Να είμαστε.